Coach, τι γίνεται σήμερα? Φτάσαμε πολύ κοντά σε μια ομάδα η οποία μας έχει περάσει στην πρώτη περίοδο με μεγάλη διαφορά, αλλά τελικά δεν καταφέραμε να πάρουμε το ροζ χαρτί του αγώνα. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο μήχρονο, το οποίο πήραν και τη διαφορά, πήραν μια διαφορά μέχρι 18-20 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Εκεί νομίζω ότι κρίθηκε το παιχνίδι. Εμείς βέβαια μπήκαμε, παλέψαμε στο δεύτερο μήχρονο. Καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι τους 3 πόντους. Δυστυχώς εκεί είχαμε κάποιες λάθος επιλογές, κάποια άστοχα σουτ που θα μπορούσαν να πούνε. Δεν μπήκανε και χάσαμε το παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι είναι δεύτερη ήττα που κάνουμε, συνεχόμενη, που φέτος δεν έχει ξανασυμβεί. Στο πρωτάθλημα η ομάδα έχει παρουσιάσει προβλήματα. Έχουμε κάνει μια κοιλιά εδώ και ένα μήνα τώρα, θα έλεγα. Αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε, να διορθώσουμε τα λάθη μας, γιατί το πρωτάθλημα έχει ακόμη 6-7 αγωνιστικές και θα πρέπει να προσπαθήσουμε σοβαροί και συγκεντρωμένοι όπως κάναμε μέχρι τώρα. Επόμενη αναμέτρηση είναι μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Είμαστε στο 9 διαβόσμιο που είναι στην τρίτη θέση και παλεύει να διεκδικήσει τη θέση της Σταυλαράς. Και θα πρέπει να πάμε εκεί να παλέψουμε για να πάρουμε ό,τι μας αναλογεί. Ευχαριστώ πολύ.